Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Έχω τρόπο να αλλάζω τις σελίδες. Εγώ... Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή. Είναι εξαιρετικά σημαντική για την πόλη. Εμείς παίρνουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε ως ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης στο ρόλο της ανακύκλωσης και τον τρόπο που συνεργαζόμαστε με τους ΟΤΑ και συγκεκριμένα της περιοχής του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και στην υπόλοιπη Ελλάδα βέβαια. Θα ήθελα σύντομα να κάνω μια παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας των αποτελεσμάτων του 2018, αλλά κυρίως να μεταθέσουμε τη συζήτηση και άρα και την παρουσίαση στο τι, μπορούμε να, τι πρέπει να κάνουμε με βάση τις νέες οδηγίες για το μέλλον και με ποιο τρόπο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί, με ποιες προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και την πολιτεία που παίρνει πάντα τις αποφάσεις και θεσπίζει το πλαίσιο. Λοιπόν, πολύ σύντομα για την ΕΑ, Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, είναι πρακτικά η εταιρεία που έγινε συνώνυμη με την έννοια της ανακύκλωσης στη χώρα. 15 χρόνια λειτουργεί με βάση το θεσμικό πλαίσιο, το υποχρεωτικό, τον νόμο 2939, ο οποίος θεσπίστηκε από την Κοινοτική Οδηγία 9462 του 1994. Και άρα η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή για την ανακύκλωση στη χώρα είναι μια εικόνα που έχει διαμορφωθεί σε αυτά τα 15 χρόνια. Να θυμίσω και να τονίσω, γιατί πάντα αυτό ή συσκοτίζεται είτε διαστρέφεται στο δημόσιο λόγο, ότι η ανακύκλωση συσκευασιών, τα απόβλητα συσκευασίας είναι αυτά που αφορούν την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, σε συνεργασία βέβαια με τους Δήμους, και όχι όλο το υπόλοιπο κομμάτι των υλικών απορριμμάτων που παράγονται από τις κατοικίες και από ένα Δήμο, τα οποία βέβαια αφορούν άλλους, είτε την ίδια την αυτοδιοίκηση και μόνο, είτε άλλους υπόχρεους παραγωγούς. Τι είναι η ΕΑ? Είναι το συλλογικό πορτοφόλι που έχει φτιάξει η βιομηχανία και το εμπόριο. Είναι λοιπόν μια ιδιωτική εταιρεία, αλλά ειδικού σκοπού δεν διανέμει μέρισμα, δεν έχει σκοπό το κέρδος. Έχει σκοπό όμως να πιστοποιήσει και να οδηγήσει στην ανακύκλωση όσο γίνεται μεγαλύτερων ποσοτήτων συσκευασίας, αποβλήτων συσκευασίας. 15 χρόνια λοιπόν λειτουργίας, μέσα από εξαετή επιχειρησιακά προγράμματα που ο νόμος επιβάλλει να υποβάλλουμε στο Υπουργείο, στον Οργανισμό Ανακύκλωσης και αυτός να τα εγκρίνει είτε να τα τροποποιεί και να καθορίζουν ένα σαφές πλαίσιο που ορίζει τι θα πληρώνει η κάθε επιχείρηση, που είναι η σφαίρουσα, γιατί από εκεί είναι τα έσοδα της ΕΑ, και με ποιο τρόπο η ΕΑ θα συμβάλλεται με τους Δήμους, ώστε αυτά τα έσοδα από τις εισφορές των επιχειρήσεων να τα οδηγεί προς επίτευξη αποτελέσματος ανακύκλωσης μέσα από τη συνεργασία κυρίως με τους ΟΤΑ. Τα είπαμε αυτά, ας περάσουμε γρήγορα για να καλύψουμε και τον χρόνο. 65-35. 65% είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρύσει την ΕΑ, 35% η ΚΕΔΕ. Ήταν μια απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος τότε, το 2003. Εκ των υστέρων λέμε και εμείς ακόμα ότι καλή ήταν. Στην αρχή υπήρχαν αντιδράσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επέβαλε λοιπόν τη θεσμική και μετοχική συμμετοχή της ΚΕΔΕ, της Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μέσα στο μετοχικό κεφάλαιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Αυτές είναι οι 19 επιχειρήσεις που είναι οι μέτοχοι. Δεν έχει καμία διαφορά αν κάποιος είναι ή δεν είναι μέτοχος και είναι απλώς συμβεβλημένος με την ΕΑ. Γι' αυτό και δεν συνοστίζονται στην ουρά για να γίνουν μέτοχοι και άλλες επιχειρήσεις, παρότι είναι ανοιχτή η σύνθεση, μπορούν να εισφέρουν και ως μέτοχοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει σημασία. 6 μέλη από τη βιομηχανία και το εμπόριο, 3 δήμαρχοι ή δημοτικοί άρχοντες, ας τους πούμε γενικά. Οι συγκεκριμένοι 3 είναι τώρα, με τις εκλογές στην ΚΕΔΕ, προφανώς θα αλλάξουν τα 3 μέλη του Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Οικογένεια, δηλαδή τα ανάλογα ομόλογα συστήματα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, κάθε χώρα της Ένωσης, επειδή η οδηγία ισχύει για τις χώρες της Ένωσης, αλλά και πολλές άλλες γύρω, υπό ένταξη, μέχρι και η Τουρκία και οι άλλες βαλκανικές χώρες, όλες έχουν συστήματα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού. Έτσι λέγεται ουσιαστικά στην κοινοτική νομοθεσία η λειτουργία εταιριών τύπου Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Είναι ένα σύστημα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού. Ο παραγωγός είναι η επιχείρηση που, επειδή ρίχνει συσκευασίες στην αγορά, οφείλει να μεριμνήσει συλλογικά ή ατομικά, συνήθως το συλλογικά
επιλέγεται από τις επιχειρήσεις για να ικανοποιήσει τους στόχους ανακύκλωσης των προϊόντων που ρίχνει στην αγορά. Οι δραστηριότητες είναι τρεις, ο μπλε κάδος που όλοι ξέρετε, ο μπλε κόδωνας που έχει εισαχθεί τα 3-4 τελευταία χρόνια και η επιστοποίηση της ιδιωτικής ανακύκλωσης που γίνεται εκτός δήμων σε συνεργασία με τους μεγάλους παραγωγούς από τη μία πλευρά και τους εμπόρους χάρτου και πλαστικού και άλλων υλικών από την άλλη. Η τρίτη ανακύκλωση λοιπόν δεν περνάει μέσα από τους δήμους, γίνεται ιδιωτικά. Από εμάς όμως καταγράφεται, πιστοποιείται και ραπορτάρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος που τη χρειάζεται και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύντομα, τα έσοδα. Έχουμε φτάσει μετά από την καλύτερη περίοδο που έφτασε μέχρι το 2009, μετά την κάμψη που εδώ αποτυπώνεται, είναι η κρίση της Ελλάδας όπως αποτυπώνεται μέσα από τις εισφορές των επιχειρήσεων που παράγουν συσκευασία. Μπορείτε να φανταστείτε τη συσχέτιση, γιατί η συσκευασία πάει πακέτο με τα καταναλωτικά προϊόντα. Μείωση της κατανάλωσης, μείωση και της συσκευασίας που πέφτει στην αγορά, μείωση των εισφορών, μείωση των εσόδων. Έχουμε σταθεροποιηθεί όμως τα τελευταία χρόνια σε ένα ποσό περίπου 21 εκατομμύρια ετησίως. 21 εκατομμύρια ετησίως λοιπόν είναι το ποσό που κινεί την ανακύκλωση συσκευασίας σε όλη τη χώρα. Ανακύκλωση συσκευασίας, ξαναλέω, και όχι όλων των υπόλοιπων κλασμάτων των δημοτικών απορριμμάτων. Πέρσι είχαμε την καλή εξέλιξη, συνέχισε μια παράδοση που είχε δημιουργηθεί από το 2015 και μετά, να έχουμε ένα ετήσιο μέγιστο, ένα ρεκόρ, ας το πούμε έτσι, το οποίο συνεχίστηκε και το 2018. Δεν είμαστε ακόμα σίγουροι για το 2019, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε έστω και λίγο καλύτερο αποτέλεσμα από το 2018. Το αποτέλεσμα σε αριθμούς είναι αυτό. Έχουμε καλύψει το 96% του πληθυσμού με 304 συμβάσεις με τους Δήμους. 304 από τους 325. Πρόσφατα αυξήθηκαν λίγο οι Δήμοι, αλλά δεν έχει σημασία. Ουσιαστικά οι συμβάσεις καλύπτουν μέσω δημοτικών φορέων και τους νέους Δήμους που προέκυψαν. Περίπου 165.000 ενεργοί μπλεκάδοι, 8.600 μπλεκόδωνες, 520 οχήματα έχουν δωρηθεί σε Δήμους. Αυτά είναι τα δρομολόγια που κάνουν οι Δήμοι και το υλικό έρχεται στα κέντρα διαλογής. 125.000 πιστοποιημένα, καταγεγραμμένα, με δελτία αποστολής και φωτογραφημένα δρομολόγια από τους ΟΤΑ σε όλη τη χώρα, στα 35 κέντρα διαλογής που λειτουργούν. 2.600 είναι οι άμεσες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και συνολικά, στην επόμενη σελίδα, 552.000 τόνοι είναι η πιστοποιημένη ανακύκλωση υλικών που έγινε το 2018. Τα 360 περίπου εκατομμύρια που βλέπετε είναι το σύνολο των επενδύσεων και λειτουργικών δαπανών για τα κέντρα διαλογής τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν έχει σημασία να μην σας κουράσω με αυτά. Αυτό έχει μια σημασία, είναι το πού βρισκόμαστε, το μπλε, και το πού είναι η υποχρέωση να βρισκόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε όλα είμαστε καλά, υστερούμε όμως το γυαλί και έχουμε και μια υστέρηση στο αλουμίνιο, η οποία οφείλεται στην άτυπη ανακύκλωση που γίνεται από τους γυρολόγους και ειδικά το αλουμίνιο δεν το βρίσκουμε μετά στα βιομηχανικά εμπορικά, τα λεγόμενα, την ιδιωτική ανακύκλωση που σας έλεγα πριν. Το λέω αυτό γιατί οι γυρολόγοι, όπως ξέρετε και είναι θέμα κατά καιρούς, τι κάνουν, αφαιρούν υλικά από τον μπλε κάδο. Όμως τα υλικά αυτά εν τέλει καταγράφονται στην εθνική ανακύκλωση. Πώς καταγράφονται, γιατί αυτοί πουλάνε, δίνουν τα υλικά σε μάντρες, οι μάντρες στους μεγαλεμπόρους χάρτου, πλαστικού κλπ. Όπου γίνεται η καταγραφή που σας έλεγα πριν, από τα ΒΕΑΣ. Όμως, ενώ σε όλες αυτές τις κατηγορίες των υλικών η ανακύκλωση που συλλέγεται ατύπως από τους γυρολόγους, από τους μπλε κάδους, καταγράφεται, στο αλουμίνιο δεν καταγράφεται. Μάλλον, αυτό έχουμε καταλήξει, είτε φεύγει εκτός χώρας και λιώνει σε άτυπα χυτήρια αλουμινίου στο εξωτερικό, είτε και στην Ελλάδα, πάλι σε χώρους που δεν λειτουργούν βέβαια νόμιμα, οπότε δεν μπορεί να βρεθεί το υλικό. Εδώ είναι η ελληματική λειτουργία που υπάρχει καλύπτεται από ένα αποθεματικό που είχε δημιουργηθεί τα τελευταία έτη, τα πρώτα έτη λειτουργίας της ΕΑ, συγγνώμη, αλλά το οποίο αναλώνεται με ταχύτητα τους ρυθμούς και για τους λόγους αυτούς η διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει πλέον το μπάτζετ κάθε χρόνο να είναι ισολογισμένο, να μην υπάρχει έλλειμμα, μέχρι έγκριση του καινούργιου επιχειρησιακού σχεδίου που εκκρεμεί στην πολιτεία από το 2018. Με την προηγούμενη κυβέρνηση φτάσαμε στο παραένα. Το Μάιο έγιναν οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, που είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Δυστυχώς δεν κατέληξαν στην έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου. Θα κατέληγαν, υποθέτω, αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλό θα ήταν να είχαν τελειώσει. Δεν τελείωσαν. Η καινούργια κυβέρνηση, καινούργιος υπουργός. Αναμένουμε, γίνονται συζητήσεις. Εφόσον υπάρξει η έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου, θα αυξηθούν οι εισφορές των επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν και οι εκροές προς τους Δήμους για να επιτευχθούν οι καινούργιοι στόχοι. Να μην κουράσω με τα μέρη του επιχειρησιακού σχεδίου, τι περιλαμβάνει και τι δεν περιλαμβάνει. Αυτό που θα πούμε όμως σύντομα είναι ότι η ανάγκη είναι να καλύψει τις νέες οδηγίες που έχουν στο μεταξύ θεσμοθετηθεί. Θα έχετε μάθει όλοι για το πακέτο κυκλικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για μια οδηγία πύραυλο, θα την έλεγα, η οποία θεσμοθετήθηκε με διαδικασίες που δεν μας έχει συνηθίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντός εξαμήνου έγινε και η δημόσια διαβούλευση, που εκεί κρατάει πολύ περισσότερο, και η ψήφιση, η έγκριση της οδηγίας για τα πλαστικά μιας χρήσης. Είναι πολύ βαρύς οι στόχοι που βάζει αυτή η οδηγία και πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα για να επιτευχθούν. Άρα θα χρειαστούν περισσότεροι πόροι και από τη βιομηχανία και από τους Δήμους. Λοιπόν, να μην το συνεχίσουμε στις λεπτομέρειες. Να κλείσουμε, σας παρακαλώ. Ορίστε. Να κλείσουμε, σιγά, ναι. Εδώ είναι οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την έγκριση αυτού του επιχειρησιακού σχεδίου. Αυτά τα 5 βήματα όμως να πούμε μόνο. Ποιες είναι οι ενέργειες που ένας Δήμος στην παρούσα φάση μπορεί να κάνει για να αυξήσει την ανακύκλωση? Είναι να σχεδιάσει ένα ορθολογικό δίκτυο μπλε και ένα ορθολογικό δίκτυο πράσινου κάδου, γιατί τα δύο αυτά λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Δεν μπορεί να πάει καλά ο μπλε κάδος αν δεν πάει καλά και ο πράσινος. Είναι να έχει συνεπή εξυπηρέτηση αυτών των δύο δικτύων, δηλαδή συνεπή αποκομιδή. Και εδώ βέβαια υπάρχουν πολλές τεχνικές με έξυπνες λύσεις, με τσιπάρισμα, με έξυπνα δρομολόγια, smart routing κλπ. Που μπορεί να βελτιστοποιήσει. Βέβαια είναι λίγο ακριβές αυτές οι εφαρμογές, αλλά είναι αυτές που πρέπει να εισαγάγουμε για να μπορούμε να συγκρινόμαστε και με τις άλλες χώρες της Ένωσης. Η εισαγωγή του ρεύματος του καφέ κάδου θα ενισχύσει τρομερά και την ανακύκλωση. Την ανακύκλωση ενός συσκευασιών, γιατί θα γίνει καθαρότερο το αποτέλεσμα. Διαρκής ενημέρωση των δημοτών και τέλος, αυτό και κλείνουμε, δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερη ανακύκλωση, δεν μπορεί να βελτιωθούν τα πράγματα αν η ανακύκλωση δεν γίνει όπως γίνεται στις άλλες χώρες. Δηλαδή, πώς, κίνητρα και αντικίνητρα. Τα αντικίνητρα θα τα λέγαμε και πρόστιμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας εφαρμοστούν κανονισμοί καθαριότητας που δεν εφαρμόζονται τώρα στους Δήμους και ως κίνητρο, είτε εξατομικευμένα μέσα από τη μορφή pay as you throw, που λένε, δηλαδή πληρώνω όσο πετάω, αλλά είτε με τη μορφή και της γενικευμένης μείωσης των δημοτικών τελών, όπου υπάρχει αύξηση της ανακύκλωσης, εκεί μπορεί να έχει ανταπόδοση ο Δημότης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Παπασωτηρίου.